Πειραιά, εμφάνιζε τον πολιτή της σχεδίας να λέει στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας πως ξέρει ότι μας στηρίζει. Δεν είναι η πρώτη φορά που αγοράζεται τη σχεδία και μάλιστα από εμένα ανέφερε επί λέξη το δελτίο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, η κάμερα του Κόντρα και ο Θανάσης Κύριας συνάντησαν σήμερα στον Πειραιά τον κύριο Λεωνίδα, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά τα περιστήριξης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και την αναφορά της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν ο πρόεδρός της έχει αγοράσει ξανά το περιοδικό από τον συγκεκριμένο άστεγο πολιτή. Πάμε να τον ακούσουμε. Και λέει τώρα δώστε μου μία σχεδία. Του δίνω τα αρέστα. Μου λέει κράτησε του το 1 ευρώ που είναι παραπάνω από το περιοδικό. Τον ευχαρίστησα και μέχρι εκεί. Και η κουβέντα μας τελείωσε εκεί. Ούτε ότι σας στηρίζουμε, ούτε αν θα βγείτε, ούτε ότι είμαστε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τίποτα άλλο. Είμαι δημοκράτης απάγρου εις άκρων, δεν χαμπαριάζω Χριστό και γι' αυτό και κάνω και αυτή τη διάψευση τώρα. Διαψεύδεται λοιπόν, είναι μυθεύματα αυτά που έχουν γραφτεί. Είναι μυθεύματα και τα διαψεύδω, δεν είπα ποτέ τέτοιες κουβέντες. Εγώ επί προσωπικού στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω ξαναπουλήσει το περιοδικό.